Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, συνάδελφοι. Λοιπόν, σχετικά με την εξέλιξη της αρθροπλαστικής, τόσο της ανατομικής και όσο της ανάσοφης, και τι περιμένουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ας πάμε λίγο στην ιστορία. Πρώτα, το 1983, ο ΠΕΑΝ είχε κάνει την πρώτη αρθροπλαστική, αντιμετωπίζοντας έναν ασθενή με φυματίωση, η οποία είχε κατασκευαστεί από έναν οδοντίατρο από το 1893. Τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά, αλλά δύο χρόνια μετά αφαιρέθηκε λόγω λίμωξης. Αυτή είναι η αρθροπλαστική που είχε κατασκευαστεί για πρώτη φορά το 1893. Αποτελείται από το σώμα του, αυτή είναι ένα πλάτι με το σταφτ, η κεφαλή είναι ένα σκληρό λαστιχένιο, μια λαστιχένια μπάλα σκληρή και με δύο ελάσματα καθυλώνεται στην ομογλίνη, στην ομοπλάτη, συγγνώμη. Το 1891 όμως πιστεύετε ότι ο πατέρας, ας πούμε, των αρθροπλαστικών πρέπει να είναι ο Θεμιστοκλής Κλάγκ, γιατί αυτός είναι ένας Ρουμάνος χειρουργός, ο οποίος ζούσε στη Γερμανία και έκανε τις πρώτες αρθροπλαστικές από ελεφαντόδοντο σε ασθενείς, στους οποίους έπασχαν από φυματίωση, αλλά στα ισχύα. Συνεχίζοντας στην ιστορία μας, πώς έχει ξεκινήσει, η πρώτη αρθροπλαστική, η οποία έχει ένα ανατομικό σχεδιασμό, διανοηγήθηκε το 1905 από τον Κρούγκερ σε έναν νεαρό ασθενή, ο οποίος έπασχε από στεονέκρωση της βραχιονίου κεφαλής. Τα χαρακτηριστικά της πρόθεσης ήταν από βιτάλιο, είχε σχήμα οειδές, ήταν σε μέτλες και είχε τα stem fenestrations για πρώτη φορά που είχαν δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορέσει να σταθεροποιηθεί καλύτερη πρόθεση. Ο Μπαρόν και ο Σεν το 1951 είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν ακριλικές προθέσεις. Το 1953 ο Κουίν είχε κάνει 11 αρθροπλαστικές χρησιμοποιώντας την πρόθεση αυτή, η οποία όμως εγκαταλείφθηκε λόγω της γρήγορης φθοράς του ακριλικού και της αδυναμίας καλής σταθεροποίησης της αρθροπλαστικής. Στη συνέχεια, η καινούργια εποχή των αρθροπλαστικών ξεκινάει από τον Τσάρλς Νιρ το 1953, που χρησιμοποίησε την αρθροπλαστική για να αντιμετωπίσει ένα σύνθετο κάταγμα του βραχιονίου, το οποίο όμως την οποία την αναθεώρησε το 1956, προσθέτοντας τα πτερύγια, αυτά έτσι ώστε να έχει καλύτερο στο σώμα του και καλύτερη καθήλωση και σταθερότητα η πρόθεση. Και ήταν αυτός ο οποίος είχε δώσει σημασία ότι για να έχουμε μια επιτυχία στις αρθροπλαστικές που χρησιμοποιούμε, πρέπει να έχουμε καλή καθήλωση τόσο των ογκωμάτων και πόρους αυτών, αλλά και να έχουμε και γρήγορη χειρουργική αντιμετώπιση. Η ιστορία συνεχίζει. Είχαμε μετά τον Τζάζ Νιρ, έκανε την πρόθεση τη Mark 1, τη Mark 3, συνέχεια ο Μπίγκερ, συνέχεια μετά στο Στάνμορ, οι άλλες προθέσεις. Το 1970, ο Στίβ και ο Μουρ άρχισαν να αναφέρουν την πρώτη αρθροπλαστική επιφανία για τον νόμο, η οποία όμως δεν είχε πολύ καλά αποτελέσματα, και αυτό λόγω της αδυναμίας του κεντρικού PEG, έτσι ώστε γι' αυτό είχε και πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά χαλάρωσης. Στη συνέχεια, ο Στίβεν Κόπλαντ, το 1986 ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την αρθροπλαστική επιφανία και τη σχεδίασε, ξεκινώντας στην αρχή με μία βίδα περιστροφής, έτσι ώστε να είναι πιο σταθερή η πρόθεση, την οποία την εγκατέλειψε στην πορεία για το λόγο ότι δημιουργούσε ένα distortion πάνω στο μείζον βραχιόνιο όγκωμα, και αυτό ήταν δύσκολο μετά για να προχωρήσουμε σε μία revision arthroplasty, σε μία αναθεώρηση. Τέλος, χρησιμοποίησε ένα κεντρικό PEG, το οποίο για τη σταθεροποίηση για να είναι σταθερή και να μην έχει τη σοφική της παραμοσία η αρθροπλαστική. Το 1993 πλέον εισήχθη από την Biomet, ουσιαστικά η Mark 3 η πρόθεση, η οποία είναι πλέον με υδροξεπατήτη. Αριστερά μας βλέπουμε την Extended, την EAS στην πρόθεση, και την Copland, την κλασική μας πρόθεση, η οποία υπάρχει. Η EAS εγκαταλείφθηκε σύντομα για το λόγο, είχε δημιουργηθεί για να αντιμετωπίζει σε rotator cuff defis, σε ελλείψη rotator cuff αρθρόπαθη, η οποία όμως είχε αποτυχία και δεν είχαμε καλά ποσοστά. Οπότε εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια, χρησιμοποίησε για μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ καλά ποσοστά την Copland, την οποία τη γνωρίζουμε και από τη βιβλιογραφία μας. Το 1972 πλέον ο Reeves βάζει στην πορεία μας την πρώτη ανάσοφη αρθροπλαστική, σχεδιάζοντας την πρώτη ανάσοφη αρθροπλαστική. Μετά στην ιστορία προχωράει, ο Φέλιν, ο Φράγκμπολτ στο Λίβερπουλ κάναν την πρώτη ανάσοφη εκεί πέρα, μετά ο Μπάλι, ο Γόλκερ και στο τέλος ο Τζεράρντ και οι προθέσεις αυτές οι οποίες προχώρησαν, με φτωχά αποτελέσματα όμως. Το στόπ στην ιστορία ήταν και η αρχή
της ανάσωψης της αρθροπλαστικής που μέχρι και σήμερα πάνω σε αυτές τις βασικές αρχές λειτουργούμε ήταν ο Γκράμοντ, ο οποίος είχε τέσσερις βασικούς πυλώνες στην κατασκευή αυτού του συστήματος. Να είναι σταθερό, να είναι κυρτό στο bearing, στη φορτιζόμενη επιφάνεια, κύλο στην επιφάνεια στήριξης, να είναι κεντρικά η σφαίρα και το rotation να είναι medialized και distalized ταυτόχρονα. Με αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνει την δύναμη του δελτοειδούς και να έχει και καλύτερα αποτελέσματα στην κινητικότητα. Όμως και αυτή η πρόταση φέρνει αρκετές επιπλοκές τις οποίες γνωρίζουμε και το βασικό είναι ότι ο Γκράμοντ αυτό το οποίο κατάφερε και έκανε είναι ότι δεν στηρίχτηκε στο να συντηρήσει την ανατομία η οποία υπάρχει στην περιοχή του της ομογλωνοβραχιώνες άρθρωσης, αλλά να δημιουργήσει μια καινούργια δικιά του ανατομία με αυτή την τεχνική στο να κάνει στο medialize και στο lateralize που έχουμε. Τώρα, μέχρι το 2011 τα ποσοστά της με τη reverse ήταν μικρά που χρησιμοποιούνταν. Από το 2011 όμως και μετά αρχίζουν να χρησιμοποιούνται αρκετές ανάσωπες αρθροπλαστικές και σύμφωνα με τον Γιαμαγκούτσι, με μια εργασία, και αυτό για τον λόγο ότι αρχίσαμε λίγο να κάνουμε διεύρυνση των κριτηρίων που χρησιμοποιούμε τις ανάσωπες αρθροπλαστικές, για τον λόγο ότι τελικά πολλοί ασθενείς μας δεν είχαν το rotator cuff deficiency, το οποίο είναι ένα από τα κριτήρια που να χρησιμοποιήσουμε την ανάσωπη αρθροπλαστική. Οι επιπλοκές των ανάσωπων αρθροπλαστικών συνίσταται συνήθως τόσο πιο πολύ στο scapular notching που έχουμε, στο γκλένο στην ομογλήνη και στις νευρολογικές. Είναι πιο σημαντικές από τις πιο σημαντικές που έχουμε στις επιπλοκές της. Ο Γκέμπρε στη συνέχεια λέει ότι δεχόμαστε την αρθροπλαστική αυτή για το παρά τις επιπλοκές της, για το λόγο ότι σημαντικά βοηθάει στην βελτίωση της κινητικότητας του ώμου και στην καλύτερη ποιότητα ζωής στους ασθενείς. Πλέον τώρα, σύγχρονα, μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή, που είναι τα 3D planning surgery, που είναι να κάνουμε το χειρουργείο μας, να το σχεδιάσουμε πριν ακόμα χειρουργήσουμε τον ασθενή. Και πολλές φορές είναι μια δοκιμή που συνήθως δεν έχουμε κάποιο λάθος κατά την έννοια του χειρουργείου. Είναι ένα ερωτηματικό. Είναι κάτι ανάλογο με τους αξιομοιωτές πτήσεων που έχουν οι πιλότοι και με αυτόν τον τρόπο εμείς βοηθιόμαστε στο να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, που είναι ακόμα από το χειρουργείο. Αυτού του είδους τα χειρουργεία αρχίζουν να αυξάνονται αρκετά, σχεδόν 8% με 12% κάθε χρόνο και περιμένεται ότι περίπου στο 2030 θα είναι 600% η αύξησή τους. Αλλά όμως το challenge σχετικά με την ομογλήνη και πώς πρέπει να συμπεριφέρουμε στην ομογλήνη με τα προθέματα ακόμα υπάρχει και δεν έχει λυθεί. Έτσι, σύμφωνα με αυτό το σχεδιασμό, έχουμε πριν το χειρουργείο, σχεδιάζουμε το πλάνο, πώς θα τοποθετήσουμε το μόσχευμα που θέλουμε, το orientation που θέλουμε να δώσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μια οπτική σε τρεις άξονες, το ρήμα το οποίο θα κάνουμε, τις βίδες που θα τοποθετήσουμε, πώς θα τοποθετούν οι βίδες, πού θα έχουμε το καλύτερο έδαφος, έτσι ώστε να είναι πιο σταθερό το μόσχευμά μας. Στο τέλος, αφού το κάνουμε όλο αυτό το πράγμα, όπως φαίνεται στο βίντεο, όπως προχωράει, έχουμε τελειώσει το σχέδιο μας, το πρώην χειρητικό που κάνουμε. Αυτό είναι το τελικό μας σχέδιο, το οποίο έχουμε πλέον. Και τώρα, πλέον, μέσα στο χειρουργείο, τοποθετούμε την πρόταση, παίρνουμε τα 3D printing, τα modules, τα οποία μας δίνει η εταιρεία, ουσιαστικά που μας το φέρνει. Τοποθετούμε τα guide pins από πάνω, έτσι ώστε να έχουμε ένα σταθερό άξονα. Στη συνέχεια προχωράμε στο rimming της ομογλήνης και τοποθετούμε και μετά και την γλινόσφαιρά μας. Αυτό είναι το κομμάτι και στο τέλος της βίδας μας. Τώρα, σύμφωνα με τον Μπουαλό το 2016, με μια αναφορά που έκανε, τονίζει ότι όντως αυτού του είδους επεμβάσεις όντως έχουν ελαττώσει τα ποσοστά αποτυχίας και το πρώην χειρητικό πλάνο πολλές φορές και το αυτόματο software αυτό που χρησιμοποιούμε μας παρέχει καλύτερη ακρίβεια και
διενεργία όλου του χειρουργείου. Παρά τα αυτό όμως, δεν μπορεί να, να δεν έχουμε κάποια σημαντική βελτίωση ως προς το scapula notch, που πολλές φορές αντιμετωπίζουμε ακόμα και μετά, και μετά από το 3D planning του χειρουργείου. Σύμφωνα με τον Armstrong, αυτή είναι μία cost-effective solution και πολλές φορές και είναι με μεγάλη ακρίβεια ως προς το ρητέωση της ομογλύνης. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά στο πώς να διαχειριζόμαστε και ακόμα και τα bone defects που έχουμε στην περιοχή, και είναι μία μέθοδος η οποία αρχίζει να βάζει καινούργια όρια. Το που βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε σε μία κατάσταση στην οποία έχουμε αύξηση των reverse, των αναρθοπλαστικών. Αρχίζουν πλέον να χρησιμοποιούνται πάρα πολλές ανάσοφες αναρθοπλαστικές και σε νεαρούς ασθενείς. Έχουμε κάνει λίγο expand τα όρια των ανάσοφων αναρθοπλαστικών σε ασθενείς κάτω από 55 ετών. Τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο καλά όσο σε μεγαλύτερους ασθενείς. Και λίγο πρέπει να σκεφτούμε, σύμφωνα με τον Παολό, ότι είναι μια salvage solution και πρέπει ακόμα και τα καινούργια και τα μοντέρνα design, ακόμα και τα 3D planning χειρουργία που κάνουμε, ακόμα και αυτά τα ρίσκα υπάρχουν πάλι. Και πρέπει να λίγο σιγά σιγά να σκεφτόμαστε και επιλογές οι οποίες είναι και λίγο πέρα από την ανάσοφη αναρθοπλαστική. Πώς μπορούμε να καθυστερήσουμε, π.χ. με μια arthroscopic superior capsule reconstruction ή κάποιες άλλες εκδοχές. Το 2030 επίσης μέχρι οι αρθροπλαστικές πλέον θα αποτελούν μόνο το 23,5% των χειρουργείων των αρθροπλαστικών του ώμου, σύμφωνα με μελέτες. Εδώ δείχνει πώς θα αυξηθεί, στο σχήμα πώς αυξάνεται, και ειδικά σε νέους ασθενείς παρατηρείται μια αύξηση από το 2011 στο 2030, περίπου στο 333,3%, ενώ στους ασθενείς πάνω από 55 ετών, γύρω στο 755,4%. Άρα πρέπει να σκεφτούμε για το implant, πώς να σχεδιάσουμε καλύτερες προθέσεις, την χειρουργική μας τεχνική, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Πάντα είναι το πρόθυμα της ομογκλίνης πάντοτε είναι ένα άλυτο πρόβλημα μέχρι σήμερα. Και τώρα και σύμφωνα τώρα καινούργια αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε σε διάφορες μελέτες, χρησιμοποιούμε και άλλα προθέματα ως προς την ομογκλίνη, έτσι ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Άρα στις μέρες μας τώρα, σήμερα είναι το θέμα τι μπορούμε να πετύχουμε. Έχουμε από τη μία μεριά η εξέλιξη της αρθροπλαστικής πιθανώς ίσως μας οδηγήσει και πλέον στην εξέλιξη καινούριων λύσεων, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις αρθροπλαστικές ή να τις καθυστερήσουμε για ένα χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να είναι στα κριτήριά μας, στα σωστά ηλικιακά τουλάχιστον, σε αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.